Γι' αυτό και ζήτησα να μιλήσω με τον κύριο Γιώργο Αυτιά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα Γιώργο. Τι κάνετε? Σου πω το εξής, είμαι ακόμα Αθήνα γιατί έχω εκκρεμότητες. Δηλαδή τρέιλερ για την επόμενη χρονιά. Ήταν μια άλλη εκπομπή. Διαφορετική. Εντελώς διαφορετική εκπομπή. Θα ξεκινάει 5.30 το πρωί, τελειώνει 10. Ναι. Και θα έχει μια ροή εντελώς διαφορετική που δεν την ξέραμε ακόμα στην Ελλάδα. Θα είναι μια άλλη εκπομπή, πολύ γρήγορη, με απόλυτη σαφήνεια, ανά ώρες, όσο θα ξυπνάει ο κόσμος, τόσο θα ανεβαίνουν τα θέματα, ώστε να έχουμε μια πιο σφαιρική, πιο γρήγορη απεικόνιση των πραγμάτων. Μόνο 4,5 ώρες? Εκεί μπορεί να γίνουν και 5, δεν ξέρω, θα δω, αναλόγως. Αναλόγως τώρα πια θέλει τρόπο. Δεν θέλει και κόπο, αλλά θέλει και τρόπο πια. Γιατί μην ξεχνάς ότι όσο Γιώργο μου περνάει ο καιρός, οι ειδήσεις μου έρχονται. Ναι. Μου έρχονται οι ειδήσεις. Δηλαδή, όταν κάνουμε 1,5 εκατομμύριο το λεπτό τηλεθέαση, είναι ευθύνη. Και αυτή η εκπομπή είναι εκπομπή της ελληνικής οικογένειας. Δηλαδή, ξεκινάει από τον εγγονό του φοιτητή που γυρνάει κατά τις 6 το πρωί στο σπίτι μετά από τη διασκέδαση στις 5, οπότε θα πρέπει να μάθει και το φυσικό επιδομά, επειδή είναι όμως αγκαλιά με τη γιαγιά, θα πρέπει η γιαγιά να μάθει και τι θα τσώσει ο Μητσοτάκης, κατάλαβες? Και ανεβαίνουμε και πάμε. Και επειδή είστε ο ορισμός του κόπου και του τρόπου όλα αυτά τα χρόνια, γι' αυτό και είστε ο κορυφαίος, κύριε Αυτιά. Εντάξει, δεν, αντικειμενικά είστε ο κορυφαίος στην Ελλάδα. Ακούστε, Γιώργο, αυτό το οποίο με ενδιαφέρει είναι να είμαι ο άνθρωπος διπλανής πόρτας. Αυτό. Δηλαδή δεν υπάρχουν, το είπα, βασιλιάδες και πρίγκιπες στην ενημέρωση. Υπάρχουν οι άνθρωποι που λένε καλημέρα, καληνύχτα. Δηλαδή αν δεν πάω μια βόλτα την εβδομάδα από το φούρνο, από το βενζινάδικο, από το ζαχαροπλαστείο, από να πάρω μια γεύση του κόσμου, άμα δεν περπατήσω έξω, δεν γίνεται. Δεν έχω προσαμβάνουσες. Δεν είμαι κλεισμένος μέσα σε μια γυάλα και περιμένω να έχω το mail από τον υπουργό για να μου πει αυτό. Ναι. Ξέρεις ότι τα έχω βάλει με υπουργό. Έχω συγκρουστεί και με τη σημερινή κυβέρνηση και με την προηγούμενη. Οι προηγούμενοι βάζανε φόροι και λέγανε «Α, περνάμε ωραία. Και έχουμε απόθεμα». Ποιο απόθεμα? Αφού είχε λυγίσει όλος ο κόσμος. Τώρα δώσαμε μια μάχη για το ρεύμα. Την νικήσαμε. Η ρήτρα κόβεται από 80 έως 100%. Πέσανε τα καύσιμα. Σιγά σιγά δηλαδή έρχεται η πιταγή ακρίβεια. Θα δοθεί αύξηση στους ταξιούχους 5%, θα αυξηθεί ο κατώτατος στα 7,51. Το έχει υποσχεθεί από το 2015 ο αξιότιμος κύριος Τσίπρας, δεν το έκανε ποτέ. Τι θέλω να πω? Πίεση. Πίεση δίπλα στην κοινωνία. Είναι σαν την Τούμπα χθες που πίεζε όσο μπορούσε, αλλά ξέρεις, γίνονται και τα ατυχήματα. Κοίτα, αυτή η ομάδα θέλει 2 χρόνια για να μπορέσει να γίνει η ομάδα που ξέραμε, που έφτανε πολύ πολύ ψηλά. Ναι, αλλά δεν έχουμε υπομονή, κύριε Αυτιά, τώρα. Τι 2 χρόνια? Ποιος θα κάνει υπομονή 2 χρόνια? Θα σου πω. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτή η ομάδα είναι εντελώς καινούργια. Ο ένας δεν ξέρει τον άλλον. Ποιος το περίμενε στο πρώτο δευτερόλεπτο, στο πρώτο λεπτό στη Σόφια, στο πρώτο λεπτό, ούτε καν πρώτη επαφή της μπάλας με τον τερματοφύλακα, να έχουμε τον γκολ? Αυτό ήταν παγκόσμιο ρεκόρ. Δεν υπάρχει τερματοφύλακας που να έχει πάρει μεταγραφή και στο πρώτο λεπτό του αγώνα της καινούργιας ομάδας να έχει γκολ. Ναι. Έτσι είναι, όπως το λέτε, ακριβώς όμως. Δεν υπάρχει. Είναι ρεκόρ Guinness αυτό. Αυτό, άμα δεις το Λουτσέσκου, πες του μου το πατιάς αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι, αυτό είναι το ένα. Το παιδί αυτό έχει προσόντα, αλλά δεν είναι... Αλλά δεν είναι, καταλαβαίνεις, δεν είναι Πασχαλάκης. Και δεν έχει τέτοια δυνατότητα. Δηλαδή, κοίτα, ο Πασχαλάκης νομίζω ότι είχε μια μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Βέβαια είχε καλή άμυνα πίσω, έτσι. Είχε Κρέσπο, είχε. Λοιπόν, η ομάδα έχει θέματα. Τι θέλω να πω? Καλός τερματοφύλακας, αλλά ο χρόνος θα τον κάνει καλύτερο. Είναι ταλέντο, φαίνεται, αλλά θέλει χιλιόμετρα να γράψει τον κοντέρ του. Πρέπει να φάει αρκετά γκολ για να γίνει καναψητή. Μην ξεχνάς ότι οι μεγάλες ομάδες βγαίνουν μέσα από ισοπεδωτικές ήττες. Εμείς όμως δεν μπορούμε να περιμένουμε. Δεν είναι Ολυμπιακός και έπαθε.
Αυτό δείχνει τι? Ότι οι δικές μας ομάδες είναι στο κάτω-κάτω ράφι πια. Δεν μιλάμε για Champions League, δεν μιλάμε για Europa League. Μιλάμε για το κάτω. Και στο κάτω δεν τα μπορούμε. Μπόρεσε ο Άρης. Μπράβο του, συγχαρητήρια. Βλέπεις μια χρονιά ο ένας, μια χρονιά ο άλλος. Ναι. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος μας θα πρέπει να κάνει λίγη υπομονή αφού προχωρήσουμε σε μια τέτοια ανανέωση. Ξέρεις, την προηγούμενη εβδομάδα όταν χάσαμε από τη Λεύσκη, λέω φύγαμε από το γυροκομείο και φύγαμε στα Προσκοπάκια. Έχουν κάνει πολλές αλλαγές. Το είπε και ο προπονητής του ΠΑΟΚ καθές θέλοντας να δικαιολογήσει τις ολιγορίες του στα δύο παιχνίδια. Κοίταξε να δεις. Γίνανε λάθη. Απροετοίμαστος ο Μπίσερβαρ, έτσι. Απροετοίμαστος εντελώς. Είχαμε τις ατυχίες των τραυματισμών. Αν είχαμε σεντερφόρ θα ήταν αλλιώς διαφορετικά. Η ατυχία έπεσε πάνω στον Τζόλακ. Δηλαδή τη μέρα που ο Τζόλακ έπαιρνε μεταγραφή τραυματιζόταν ο Ολιβέιρα. Ο Ολιβέιρα. Θέλω να σου πω ότι αυτός ο ΠΑΟΚ, δεν πιστεύω εγώ σε αστρολογίες και βλακίες, έπεσε σε κακιά περίοδο. Σε πολύ κακή περίοδο. Δεν του βγήκαν μερικοί παίχτες ακόμη, αλλά αυτούς θα τους δούμε στην πορεία. Το πώς θα βγουν και θα κάνουν. Ο περίοδος δεν βγήκε με την πρώτη, το θυμάσαι. Πέρασε, ήρθαν Χριστούγεννα και μετά άρχισε να φέρνει βόλτα. Τι θέλω να πω. Θέλει υπομονή. Ο ΠΑΟΚ, κοίταξε, στη χειρότερη φέτος θα βγει δεύτερος. Θα το ξέρεις. Ναι. Στη χειρότερη δεύτερος. Την καλύτερη, εντάξει, δεν τη λέω την καλύτερη, αλλά πάνω κάτω έτσι θα κινηθούν οι ομάδες. Είστε τώρα, ο πιο αισιόδοξος ΠΑΟΞής που ακούω από χθες το βράδυ. Ναι, στη χειρότερη δεύτερος ο ΠΑΟΚ, σε λέω. Ξέρεις γιατί? Γιατί ξέρετε τι γίνεται. Από χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη μπορείτε να καταλάβετε τι γίνεται. Ισοπεδωμένα όλα. Ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Ακριβώς το ξέρω γιατί έχω πολλούς φίλους και την αγαπώ τη Θεσσαλονίκη. Και ας πω και κάτι άλλο. Δεν αξίζει στον ΠΑΟΚ αυτή η εικόνα. Αλλά θα πω και κάτι άλλο. Είναι μια πολύ κακή περίοδος για τις ομάδες μας, γιατί περνάνε το Ρουβίκονα. Τώρα πια είτε παίρνεις ή επιλέγεις να πάρεις παίχτες από το πάνω ράφι που να κοστίζουν ακριβά που δεν έρχονται εδώ, ή θα μείνεις καινούργιος ταλαντούχος και θα περιμένεις ένα-δύο χρόνια για την Ευρώπη. Αλλά όταν δεν μπορείς να κερδίσεις τη Λεύσκη, έτσι, όταν δεν μπορείς να κερδίσεις τη Λεύσκη, τα δύο πρώτα γκολ της Λεύσκη, το χθεσινό και της Σόφιας, ήταν για τρίτη εθνική, τέταρτη εθνική. Δωράκια από τον ΠΑΟΚ. Δωράκια από τον ΠΑΟΚ. Δεν ήταν δώρο. Πώς δεν ήταν το χθεσινό, ήταν το πρώτο γκολ, δεν ήταν? Ναι. Στο πρώτο μάτσο. Καλά, το πρώτο γκολ ήταν απίστευτο, αλλά αυτό το παιδί ξέρει μπάλα. Δηλαδή υπάρχουν τέτοιες στιγμές. Έπρεπε να προσέξει καλύτερα, γιατί ο θετικός της Λεύσκη ήταν ταχύτερος. Στο σπριτ τους πέρασε. Πριν γυρίσει, επειδή όταν γύρισα χθες το βράδυ στο σπίτι, αργά τελειώντας εδώ ξημερώματα, είδα το παιχνίδι, το μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού το ξαναείδα και τρεις φορές είδα τον γκολ που δέχτηκε ο ΠΑΟΚ. Ο επιθετικός της Λεύσκη έχει ξεκινήσει πριν κάνει την πάσα ο Λίρατζης πίσω. Μπράβο, το κατάλαβε. Ναι, ναι. Έτσι, μπράβο, το ψώνησε. Λοιπόν, αλλά το παιδί αυτό ξέρει μπάλα. Ο Λίρατζης δεν ήταν? Ναι, ο Λίρατζης δεν ήταν. Είναι κρίμα για το μικρό, γιατί είναι πολύ μεγάλο ταλέντο και πολύ καλό παιδί. Ο Λίρατζης, να σου πω κάτι. Κατά το παρελθόν, πολύ μεγάλοι ποδοσφαιριστές είχαν κάνει πολλά μεγάλα λάθη. Αυτό το παιδί λοιπόν, επειδή ξέρει μπάλα, θα δει τον εαυτό του τι λάθος έκανε και δεν θα το ξανακάνει άλλη φορά. Θα μου πει, στήχησε μια πρόκληση. Στήχησε μια λύπη, μια στενοχώρια. Ο ΠΑΟΚ από τον Ιούλιο χαιρετάει την Ευρώπη. Τώρα, τα θετικά. Ο Πιτσιρικάς που έβαλε το 1-1 είναι καλός. Τον κυνηγούσαν τρεις και το πέταξε ο Βελάκη. Ο Ντάντας, ναι. Ο Ντάντας. Ναι, ναι. Ο Ντάντας λοιπόν, να ψάξουμε να βρούμε μέσα στην ομάδα άλλους τρεις Ντάντα. Δεν είχαμε σεντερφόρ. Δεν υπήρχε σεντερφόρ. Έτσι. Λοιπόν, ναι, έπαιζε το εξτρέμ σεντερφόρ. Έπαιζε το εξτρέμ. Το εξτρέμ είναι να παίζει αριστερά και να κάνει τα κόλπα του. Λοιπόν, δεν είχαμε σεντερφόρ. Θα μου πεις γιατί δεν έπεσε εξ αρχής φουνταριστός ο Κούτσιας. Πρέπει τον Κούτσια να τον βάζει μέσα και να ψηθεί. Δεν τον πιστεύει. Γιατί, άμα τον έχει. Δεν τον πιστεύει. Ναι, δεν τον πιστεύει. Γι' αυτό δεν τον πήρε και στην έξω.
Με καταλαβαίνεις. Αυτή είναι η ιστορία. Αναγκάστηκε να τον φωνάξει στα τελειώματα της προετοιμασίας, να τον βάλει στη Σόφια την προηγούμενη εβδομάδα και χθες. Στη συνέντευξη που μετά τον αποκλεισμό είπε ότι ουσιαστικά είπε με απλά ελληνικά ότι δεν τον πιστεύω, δεν θέλει ακόμα δρόμο. Ναι, δεν πίστευε και τον Τζόλα. Και ο Τζόλα το χώσε το κολλάκι και στο Καραϊσκάκι και πήγαμε τελικό και όποτε χρειάστηκε. Τι θέλω να πω, έχει αιμονές ο Λουτσέσκου. Έχει αιμονές. Έχει αιμονές. Έχει και την αιμονή σε παίχτες που εν πάση περιπτώσει τον συνδέουν άλλα πράγματα. Αλλά θέλω να πω το εξής, τον παίχτη. Δεν τον βλέπεις από έναν αγώνα. Εν τω μεταξύ ήταν και ανέτοιμοι οι ποδοσφαιριστές. Τελικά ο απροπόνητος Μπίσεβερ ήταν ο πιο δραστήριος. Επίσης, αυτό είναι το φοβερό, κύριε Αθιά. Αυτό είναι το πιο λυπηρό όμως ταυτόχρονα. Μπράβο. Επίσης ο Βερίνια και ο Αυγούστο. Ο Αυγούστο, από τη στιγμή που ξέρει ότι είναι ο αρχηγός της ομάδος, ο αρχηγός της ομάδος συμπεριφέρεται και εντελώς διαφορετικά. Δεν παίζει σαν παιδάκι τρίτης εθνικής που πήγε στον ΠΑΟΚ. Έπρεπε να σεβαστείτε. Εδώ ένας μικρός φωνάζει. Λοιπόν. Θα ήταν η τελευταία μου ερώτηση. Ποια είναι αυτή η φωνή καταπληκτική? Αυτή η φωνή είναι ένας μικρός που ακόμα δεν έχει χτυπάω. Καλά το τοπίο που να είναι. Δεν έχει γίνει το μάθημα ακόμα δηλαδή? Δεν έχει γίνει το μάθημα ακόμα? Όχι, το μάθημα δεν έχει γίνει. Θα γίνει, θα βαπτιστεί στην τούμπα. Τι θέλω να πω, ακούστε παιδιά. Πέρυσι είχαμε ομάδα η οποία ήταν άντε κατέβασε την μπάλα, άντε κάνει, άντε δείξε. Λοιπόν, εάν προπονηθούν σωστά μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος, θα μας δώσουν χαρές αυτά τα παιδιά. Δεν θέλω να πιστεύω. Δεν είναι και οι 7 που ήρθαν, οι 8 οι καινούργοι. Οι 4 να αποδειχθούν. Οι 4 να αποδειχθούν σωστοί, τότε θα πάμε καλά. Οι 4-5. Θέλει λίγο ψήσιμο τώρα το φύλακα. Θέλει λίγο ψήσιμο. Η άποψή μου ήταν ότι βιάστηκε ο ΠΑΟΚ και το φύλακα. Βιάστηκε λιγάκι. Βιάστηκε. Βιάστηκε. Ναι, είναι καλός ο μικρός. Αλλά βιάστηκε. Ο προπονητής είναι καλός. Θα σου πω το εξής. Προς το τελευταίο εκβάν έκαθον τον πριν υπαρξάν τον κρίνεται. Ο προπονητής τώρα πια με αυτό το υλικό δεν θα έχει λόγο να πει απέκτητα μετά από ένα χρόνο. Δεν θα έχει δηλαδή, λόγο. Εγώ τον Λουτσέσκου να πει ότι απέκτητα μετά από ένα χρόνο. Ναι. Εγώ τον Λουτσέσκου ξέρεις πότε θα του βάλω βαθμό. Πότε? Του χρόνου πάλι στο conference. Μάλιστα. Τότε θα του βάλω βαθμό. Άρα δεν θα πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Άρα δεν θα πάρει τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο επαγγελματικά του Champions League του χρόνου. Άκουσε με, του χρόνου ο ΠΑΟΚ θα δοκιμαστεί στα δύσκολα. Γιατί ο ΠΑΟΚ, σου είπα, στη χειρότερη είναι αυτή η δεύτερος. Να, το είπε το. Άκουσε με. Το είπε το ΠΑΟΚ ο μικρός. Τον άκουσα. Το είπε. Λοιπόν, κύριε Αυτιά, σας ευχαριστούμε πολύ. Να, παιδιά, ψυχραιμία, εμπιστοσύνη και να ξέρετε κάτι. Από τα δύσκολα γεννιόνται οι μεγάλες ομάδες. Αυτή είναι η αλήθεια. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Αυτιά. Να είστε καλά. Γεια σας. Σας χαιρετώ. Σας ευχαριστώ.